ενοχλεί. Η Μέρη Ιορφανίδη, παρέα με τον κυβερνήτη της Φρεγάτας Ψαρά, τον κύριο Χρήστο Αθανασίου, μας περιμένουν και πάμε να τους καλωσορίσουμε και να τους καλημερίσουμε. Τι ωραία εικόνα. Καλημέρα Μέρη, καλημέρα σας κυβερνήτα. Καλημέρα σας. Καλημέρα Φέη, από τον Πειραιά και όχι μόνο απλώς από τον Πειραιά, μέσα από την γέφυρα της Φρεγάτας Ψαρά, που μαζί με άλλες δύο μονάδες του πολεμικού ναυτικού, ο κόσμος μπορεί να τις επισκεφθεί λόγω του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. Βρισκόμαστε στη γέφυρα της Φρεγάτας Ψαρά, μαζί με τον κυβερνήτη, τον κύριο Αθανασίου, και θέλω να μου πείτε, κύριε Αθανασίου, ο κόσμος τι του προκαλεί περισσότερο εντύπωση που έχει έρθει και τις προηγούμενες δύο ημέρες. Τις προηγούμενες δύο ημέρες έχει επισκεφθεί το πλοίο περί τα 2.000 άτομα. Έχει μείνει εντυπωσιασμένος από το πλήθος των συσκευών μάχης που φέρει και από τα όπλα που φέρει, δίνοντας τη δυνατότητα στο πλοίο να αντιμετωπίσει κάθε απειλή τόσο από αέρα, από θάλασσα και κάτω από τη θάλασσα. Είδαμε όσο μας δείχνατε και εμάς στο πλοίο, ακόμα και ελικοδρόμιο πέρα από τα συστήματα τα πυραυλικά. Το πλοίο έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει ένα ελικόπτερο Seahawk, Aegean Hawk, το οποίο δύναται να αναλάβει αποστολές εντοπισμού στόχων επιφάνειας, ακόμα και εντοπισμού υποβρυχίων, και φέρει όπλα να προσβάλλει τόσο στόχους επιφανείας όσο και υποβρυχία. Εδώ τώρα ο οπερατέρ μας δείχνει, βρισκόμαστε στη γέφυρα, τι βλέπουμε? Εδώ είναι το διαμέρισμα πυδαλιούχησης του πλοίου, είναι η γέφυρα του πλοίου. Από εδώ γίνεται η κατεύθυνση του πλοίου και η ασφαλής πλοήγηση του πλοίου. Έχουμε δύο ραντάρ ναυτιλίας, βοηθούν τον αξιωματικό φυλακής γεφύρας να εντοπίζει στόχους και να εξασφαλίζει την ναυσιπλοεία του πλοίου. Έχουμε τα χειριστήρια των μηχανών και κάποιες συσκευές συνεννοήσεως βοηθάει το πλοίο να επικοινωνεί με τα άλλα πλοία του στόλου. Ο κυβερνήτης του πλοίου συνήθως πού βρίσκεται? Εσείς πού βρίσκεστε, εδώ ή στο κέντρο επιχειρήσεων? Η θέση του κυβερνήτη του πλοίου είναι στο κέντρο επιχειρήσεων, κατά τη μάχη. Εν καιρό ειρήνης έχει τη δυνατότητα να είναι είτε στη γέφυρα, είτε στο κέντρο επιχειρήσεων. Πείτε μας λίγο, μία φρεγάτα, μία άσκηση, τι ρόλο παίζει με τα υπόλοιπα πλοία του πολεμικού ναυτικού? Σε μία άσκηση, μία φρεγάτα, όπως και τα άλλα πλοία του στόλου, έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε επιχειρήσεις εντοπισμού στόχων επιφανείας, να διεξάγουν επιχειρήσεις αντιμετώπισης αεροπορικής απειλής και δυνατότητας εντοπισμού υποβρυχίου και προσβολής υποβρυχίου. Από την τριήμερη παραμονή σας εδώ λόγω των εορτασμών της 28ης Οκτωβρίου, πώς είναι για σας το πλήρωμα του πολεμικού ναυτικού να είναι κοντά με τον κόσμο? Τι σας ρωτούν, τι τους λέτε για τη δουλειά σας? Συνήθως πάντα είστε κάπου απομακρυσμένοι, κάπου... Το πλήρωμα με χαρά υποδέχεται τον κόσμο και δίνει τη δυνατότητα να δείξουμε στο λαό πού εργαζόμαστε, πού κινούμαστε και πώς δρούμε. Έχει δυνατότητα το κοινό να δει τα πυροβόλα, τις συσκευές εντοπισμού, τη γέφυρα, το ελικοδρόμιο, τα κατευθυνόμενα βλήματα και έτσι να έρθει πιο κοντά σε εμάς. Να γνωρίσει εμάς, τη δουλειά μας και να καταλάβει πώς εμείς δρούμε και σκεπτόμαστε. Και ένα έτσι μήνυμα στον κόσμο μέσα από τη δουλειά σας για... και λόγω της 28ης Οκτωβρίου. Εμείς είμαστε πάντα κοντά σας. Να υπερασπιστούμε τα δίκαια του ελληνικού λαού και να προβάλλουμε τη δύναμή μας απέναντι σε κάθε επιβουλή. Φέη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω να σου πω, Μέρη, ότι πριν από πάρα πολλά χρόνια έχω πάει ως ρεπόρτερ της ΕΡΤ να καλύψω το 15 Αύγουστο στην Παναγία της Τίνου. Είχε απαγορευτικό, δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε το καράβι της γραμμής και όλοι οι συνάδελφοι ταξιδέψαμε με τη φρεγάτα Έλλη. Και είχαμε την ευκαιρία και την τύχη και την τιμή να δούμε όλα αυτά που μας περιγράψατε και το ελικοδρόμιο και τα συστήματα χειρισμού και τους χώρους μέσα στους οποίους βρίσκονται οι ναύτες και το σαλόνι των αξιωματικών, ας πούμε. Το μόνο μελανό σημείο ήταν ότι επειδή έχω ναυτία και κουνούσε και έχει μεγάλη επαναφορά η φρεγάτα, έλεγα Θεούλη μου, Παναγία μου, να βγω ζωντανή από εδώ μέσα. Γι' αυτό το τελευταίο, τι το λες τώρα? Το είπα για να συμπληρώσω την εικόνα. Να είναι και ρεαλιστική. Όχι ότι υπήρχε κίνδυνος για ναυάγιο, υπήρχε κίνδυνος από τη δική μου ναυτία, δεν άντεχα. Ήταν εξαιρετική εμπειρία και είναι εξαιρετικό, μιας και υπάρχει και δίνεται αυτή η δυνατότητα. Δίπλα είναι και το είδαμε στα πλάνα σας, δίπλα είναι και το υποβρύχιο. Και η φρεγάτα. Ακριβώς.
Ακριβώς, να πάρουν τα παιδάκια οι γονείς, να το και το υποβρύχιο. Δεν βλέπεις κάθε μέρα και υποβρύχιο μπροστά σου, κύριε καθηγητά. Σπάνιο. Πολύ σπάνιο. Και η φρεγάτα να τη δίπλα. Πάρα πολύ ωραία ευκαιρία και μπράβο στους ηθήνοντες που έδωσαν την άδεια και τη δυνατότητα να πάνε όσοι θέλουν, είτε μόνοι τους είτε με τις οικογένειές τους, να τα επισκεφτούν και να τα γνωρίσουν από κοντά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα μέχρι τις 5 είναι. Σήμερα μέχρι τις 5 το απόγευμα. Εξαιρετικά. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Μια βολτή.